Πάμε να φτιάξουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ που να μην μας διώχνει, αλλά να μας χωράει όλους. Με το μήνυμά του, ο Στέφανος Κασελάκης προειδεάζει για την απόφασή του να ηγηθεί εκ νέου. Ωστόσο, στα 2,5 λεπτά του μηνύματός του, δεν λέει ότι θα είναι υποψήφιος. Ενώ οι αναφορές του σε σχέσεις κέντρο-αριστεράς και διαπλοκής άναψαν νέες φωτιές. Ο δικός μας ΣΥΡΙΖΑ δεν θα παρακαλάει να γίνει συνιστός της διαπλοκής. Ο δικός μας ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αυτόνομος και αυτοδύναμος. Η κυβέρνηση απέρχεται και το γνωρίζετε. Στη θέση της, ή θα έρθει μια δίθεν κέντρο-αριστερή κατασκευή στην υπηρεσία της διαπλοκής, ή θα έρθει ο δικός μας ΣΥΡΙΖΑ. Ένα ανανεωμένο, άφθαρτο και αδιάφθορο κόμμα της σύγχρονης αριστεράς. Δεν είναι δεδομένο ότι θα κατέβει, δεν το δηλώνει τουλάχιστον. Αφήνονται κάποιες, αν θέλετε, εχμές, σκληρές, για συσχέτιση κέντρο-αριστεράς και διαπλοκής. Υπάρχει μια απόφαση Κεντρικής Επιτροπής, την οποία ψήφισε ο πρώην πρόεδρος, και για κάλεσμα προς το Πασόκ και τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις. Αυτό εννοεί όταν λέει διαπλοκή ή εννοεί κάτι άλλο? Αν εννοεί κάτι άλλο, πρέπει να μας το πει ξεκάθαρα. Και αν η απλή ανάρτηση ενός βίντεο κατάθεση τυπικής μιας υποψηφιότητας προκαλεί τέτοιους πυρετικούς σπασμούς, θα έλεγα εγώ, σε κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό, αν μη τι άλλο, αποτελεί από την πλευρά τους μια ομολογία τρόμου για την κατάθεση της υποψηφιότητας από την πλευρά του κ. Κασελάκη. Αίσθηση και καχυποψία άναψε και το κάλεσμα Κασελάκη στους πολίτες να γραφτούν μέλη για να είναι παρόντες στο συνέδριο, καθώς πολλοί εκτιμούν ότι επιδιώκει συσχετισμούς για την επαναφορά του μέσω συνεδρίου στην Προεδρία παρά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Μην περιμένετε για την ώρα των εκλογών για πρόεδρο. Γεμίστε τώρα τις ΟΜ και τις νομαρχιακές. Γραφτείτε άμεσα μέλη στον ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τις 11 Οκτωβρίου για να μπορείτε να ψηφίσετε για συνέδρους. Μπορείτε να πείτε ένα ηχηρό «Είμαι εδώ». Είμαι εδώ για να μην αποκλειστεί καμία υποψηφιότητα. Είμαι εδώ για να μην αποκλειστεί κανένας ψηφοφορός από την κάλπη. Αφήνει υπονοούμενα σχετικά με τον κίνδυνο αποκλεισμού υποψηφίων από το συνέδριο. Κάτι που δεν έχει μπει ποτέ συζήτηση. Το έκτακτο συνέδριο συγκαλείται ακριβώς για να κρίνει αυτή την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Να δεχτεί ή να μην δεχτεί τη μορφή. Οι εκλογές θα γίνουν κανονικά. Απλά το θέμα είναι ότι θα γίνουν με τον πρόεδρο στη θέση του. Είμαι ο Στέφανος. Σκέτο. Με λένε Παύλο και τα κατέθεσα όλα. Υπογραφές και ποθενέσχες. Περιμένω Στέφανο, Σοκράτη, Νίκο και Απόστολο. Άντε να μετρηθούμε σε θέσεις και πρόγραμμα, όχι σε βιντεάκια. Είμαστε εδώ γιατί είσαι εσύ εδώ. Ο κύριος Κασελάκης επισκέφθηκε σήμερα το Ξυλόκαστρο και τις καμένες περιοχές στην Κορινθία. Ό,τι βλέπετε ήταν όλο πράγμα. Θα μείνεις εδώ? Εννοείται ότι θα μείνω εδώ. Και πώς θα διαπορεστείς? Με νύχια και με δόντια. Το Σάββατο συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.